Και πάντων σου τον Αγίον. Αμήν.
εις το δικό σου πνεύμα το σωτήριο, πρόδεξε τους τον δούλο σου Σοφρόνιο και τον δούλο σου Συνέσιο και καταξίωσον αυτούς εν την πίστη τα εκείνη των εκτετών σου, έντυσαν αυτούς αγιασμούς στολήν, σοφροσύνη περίρουσαν την ασφήν αυτών, πάσα τους εκρατείας ανάδυσαν αγωνιστάς, εν αυτό και εν ημίν την το πνευματικά σωρισμάτων τελείαν δωρεάν, εν απομέιν αξίωσαν πρεσβείες πέρα Αγίας Εσπίνης του Μάνθρωπου και Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Αμήν. Πνευματικών Αρχιγέροντα, τον Ιερότατο και Επίσκοπο, ο
οποίος και τον εισήγαγε εις την ανθρωπότητά μας και δοκιμαστής, όχι επί πολύ χρόνο, αλλά δοκιμαστής κατά την πληρομονή του εις την πατριαρχική σχολή και του είχε και ούτως ικανός και άξιος να ενταχθεί εις την προτάβαση της ανθρωπότητας. Όπως είπα, η αποστολή του Αγίου του είναι πολύ μεγάλη, διότι είναι μια αποστολή η οποία συνδυάζει την μοναχική ιδιότητα των μοναχικών ιδιώδες, αλλά ταυτόχρονα και την ποιμαντική μέρα, δεδομένου ότι η Εκκλησία του Ιερουσαλήμου με την αγιοταυχία της αδελφότητα έχει αναλάβει αυτήν την τριτή αποστολή. Ευχόμεθα η χάρις του Παναγίου Τάφου δια των πρεσβειών του Ελεγής Πατρός Μόνος Σοφρονίου Πατριάρχου Ιερουσαλήμου, ο οποίος διευθύνεται εις το στερέωμα της Εκκλησίας δια την, όχι μόνο δια την αγιότητα του Πύρτου, αλλά και για την θεολογική του προσφορά και την διευκρίνηση της δομοτικής διδασκαλίας εις της Ορθοδόξης Εκκλησίας και Πίστεως. Ευχόμεθα δια των πρεσβειών του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιερουσαλήμου και δια των πρεσβειών της Παναγίας του τόπου να αξιωθείς να εισέλθεις και στο στάδιο της πιστοποιητικής της ευρωσύνης του Ιεροδιακόνου όσων πούπου. Προς εσένα, Πάτρε Συνέσιος, ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Συνεσίου, το όνομα του οποίου ανάπηναν διατηρημένοι πατέρες αγιοταφίτες, αλλά και δια των πρεσβειών της Παναγίας της Θείας Μονοθετών μου, να φανείς αντάξιος το προσδοκίο της αδελφότητάς μας, να φανείς αντάξιος διακονητής, ούτως τόσο και εσύ εν καιρό και δέντα να εισέλθει και εσύ εις την πορεία των Ιεροδιακών και των Ιερομονάχων και γενικά εις το αξίωμα της Ιεροσύνης. Θα ήθελα απλώς να σας συστήσω ορισμένες πατρικές συμβουλές. Αυτή τη στιγμή πλέον δεν ανήκεται στον κόσμο, αλλά ανήκεται στον Κύριο, στο σώμα της Εκκλησίας και είναι γνωστό ότι θεμελιώδης αρετή και αρχή του μοναχού είναι η υπακοή, τελεία υπακοή, εις την πραγματική του αρχή και υπακοή ως πάντας, ιδιαίτερος προς τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους μοναχούς και γενικότερα σε όλους τους αδελφούς. Επίσης, εκείνο το οποίο απαιτείται από τον μοναχό είναι ο σεβασμός και η αγάπη αλλήλων, σεβασμός και αγάπη προς όλους, σεβασμός προς όλους, προς μικρούς και μεγάλους και ιδιαίτερος προς τους λαϊκούς και προς το ποιμνικό μας, διότι μόνο έτσι μπορεί ο μοναχός να αξιωθεί, να γίνει μέτοχος της πολιτείας των Αγίων, διότι αυτός είναι ο σκοπός του μοναχού, εγκαταλείπει τα εγκόσμια, διότι επιδιώκει τα και επειδή καταλήγει τα εγκόσμια, καταλήγει τα ελπίδια και προσδοκά τα
χρόνια πολλά νομίζω. Αλλά ξεχνομίσατε πάνω. Ωραία.